Φίλοι ακροατές, φίλες ακροάτριες του Διάβλου, επιστροφή στο στούντιο. Μένετε συντονισμένοι στους 92,4 στα FM. Ακούτε το ζωντανό ραδιόφωνο της πόλης. Να γυρίσουμε όμως σελίδα και όπως σας ανακοινώσαμε στην προηγούμενη ενότητα, έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής την Κομωτινέα Ορθοπαιδικό Χειρουργό, την κυρία Νίνα Δράκου, η οποία κατάφερε κάτι πάρα πολύ σημαντικό για τον ιατρικό κόσμο, ειδικά για τους συναδέρφους της Ορθοπαιδικούς Χειρουργούς. Καλησπέρα, κυρία Δράκου, από την πατρίδα σας. Καλησπέρα από την πατρίδα, ναι. Χαιρετίσματα σε όλους. Να είστε καλά. Λοιπόν, εξηγήστε μας τι ήταν αυτή η επέμβαση που πραγματοποίησατε στο Λαϊκό Νοσοκομείο Αθηνών με πολύ μεγάλη επιτυχία, η οποία όπως διαβάζουμε είναι η πρώτη προσομοιωμένη επέμβαση για τη διόρθωση μιας μεγάλης παραμόρφωσης του μυριαίου οστού σε έναν ασθενή με σπάνιο νόσημα των οστών. Καταρχήν είναι δύο οι πρωτοπορίες, ας το πούμε, ταυτόχρονα της Ορθοπαιδικής Κλινικής στο Λαϊκό. Η μία είναι ότι αυτή καθαστή σαν κλινική είναι πλέον θεωρείται κέντρο αναφοράς για τα σπάνια νοσήματα των οστών, τα σπάνια σκελετικά, και με αυτό μας δίνει ένα διαβατήριο για να συμμετέχουμε στο αντίστοιχο δίκτυο για τα σπάνια σκελετικά νοσήματα στην Ευρώπη. Είναι λοιπόν ένα άνοιγμα, είναι μια πύλη. Όσον αφορά μάλλον τη χώρα, είναι ένας φάρος για τους ασθενείς με σπάνια νοσήματα, το εσωτερικό της χώρας. Όσον αφορά όμως τη σχέση της χώρας με την Ευρώπη, είναι μια πύλη και ένα άνοιγμα προς την Ευρώπη. Όλοι αυτοί οι ασθενείς δηλαδή με το σπάνιο νόσημα, επειδή είναι πάρα πολύ σπάνιοι όντως, είναι δηλαδή 1/100.000 η συχνότητα του νοσήματος όταν εμφανίζεται, καταγράφονται σε μια κοινή βάση δεδομένων. Και γίνεται κοινά από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα την Ιατρική, γίνεται κοινά η διαχείριση. Και αυτό είναι πολύ μεγάλο βήμα για την ιατρική και στη χώρα μας αλλά και στην Ευρώπη. Αυτά τα συγκεκριμένα σπάνια νοσήματα που είπατε των οστών, τα σκελετικά, αφορούν σε όλες τις ηλικίες ή συνδέονται περισσότερο με μεγαλύτερες? Είναι δηλαδή εκγενετής νοσήματα? Είναι εκγενετής. Αλλά μπορεί να διαγνωστούν στην παιδική ηλικία. Πολλά παραμένουν αδιάγνωστα γιατί έχουν να κάνουν με μεταβολές του DNA που ακόμα δεν έχουν χαρτογραφηθεί. Και μπορεί να μείνουν αδιάγνωστα μέχρι την εφηβική και τη μέση ηλικία. Οπότε οι ασθενείς καλύπτουν όλο το φάσμα. Όσο φυσικά νωρίτερα από την παιδική ηλικία γίνει διάγνωστο, τόσο το καλύτερο για τον ασθενή τον ίδιο, γιατί μπαίνει στο ευρωπαϊκό πλέον δίκτυο και αντιμετωπίζεται κεντρικά. Ναι. Επομένως αυτό που λέτε μπαίνει στο χάρτη το Λαϊκό Νοσοκομείο Αθηνών σε ευρωπαϊκό επίπεδο και είναι σημαντικό. Ναι, μπαίνει στο χάρτη της Ευρώπης. Εξηγήστε μας λίγο το σκέλος αυτό της προσομοιωμένης επέμβασης για αυτή τη διόρθωση της μεγάλης παρέμβασης, καθώς είναι ένα άλλο είδος χειρουργικής. Ναι. Αυτό είναι, θα λέγαμε, το μέλλον της ορθοπαιδικής τουλάχιστον. Οι επεμβάσεις πλέον μέσω προσομοίωσης είναι αποτελούν μεγάλο πλεονέκτημα για τους ασθενείς, γιατί ο σχεδιασμός, ένα μεγάλο μέρος του χειρουργείου εισαγωγικά, γίνεται από το σπίτι, από την πλατφόρμα του υπολογιστή. Δηλαδή μπορεί ο χειρουργός σχεδιάζει μαζί με ένα μηχανικό την προσπέλαση, τον τρόπο δηλαδή με τον οποίο θα προσαγγίσει κανείς το οστό και τη διόρθωση με απόλυτη ακρίβεια. Οπότε έχουμε σχεδόν στη διάθεσή μας, μάλλον έχουμε και τα υλικά, έχουμε τους ειδικούς οδηγούς κοπής, είναι δηλαδή οδηγοί οι οποίοι θα εξασφαλίσουν την μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια της διόρθωσης, πράγμα το οποίο μέχρι τώρα γινόταν με το μάτι. Αυτή είναι λοιπόν η διαφορά όσον αφορά το ίδιο το χειρουργείο το ίδιο. Κάτι που μέχρι τώρα το έκανε με το μάτι ο χειρουργός και βασιζόταν μόνο στην εμπειρία του, τώρα γίνεται με απόλυτη ακρίβεια προσχεδιασμένα. Και βέβαια, επειδή ένα μεγάλο μέρος του χειρουργείου προσχεδιάζεται, ο χρόνος ο χειρουργικός κρατάει πολύ λιγότερο. Δηλαδή, ένα κλασικό χειρουργείο τέτοιου τύπου θα κρατούσε γύρω στις 4 ώρες, στο συγκεκριμένο κράτησε κάτω από 2. Να υποθέσω, κυρία Δράκου, ότι από τη στιγμή που η τεχνολογία αντικαθιστά το μάτι, τα ποσοστά επιτυχίας αυξάνονται και όχι μόνο ο χρόνος της επέμβασης. Βέβαια, είναι θέμα η επιτυχία. Έχει να κάνει και με τις επιπλοκές. Δηλαδή, οι παλιές επεμβάσεις είχαν περισσότερη απώλεια αίματος, επειδή ακριβώς κρατούσαν περισσότερο. Γινόταν αποκολλήσεις των μαλακών μορίων μεγαλύτερες. Τώρα πάει κανείς στοχευμένα και προσπελάζει μία συγκεκριμένη περιοχή του οστού με τον λιγότερο αυτό που λέμε επεμβατικό τρόπο. Δηλαδή αυτό που ακούτε συνήθως να διαφημίζεται σε επεμβάσεις αρθροπλαστικών,
όταν λέμε ας πούμε ότι είναι minimal invasive, είναι ελάχιστη επεμβατικότητα. Αυτό ακριβώς τώρα πλέον έχετε και στον κόσμο και στα υπόλοιπα πεδία της ορθοπαιδικής. Και στο τραύμα, στα κατάγματα δηλαδή, αλλά και σε τέτοιες περιπτώσεις που ήταν πολύ σύνθετης διόρθωση παραμορφώσεων. Επομένως, εσείς ασχολείστε και με το κομμάτι του τραύματος και όχι μόνο με τα σπάνια νοσήματα των οστών που, όπως είπατε, πολλά είναι γενετής και απλά αργούν να εντοπιστούν και να γίνει διάγνωση. Ναι, εγώ ασχολούμαι και με το, αυτό που λέμε το ψυχρό τραύμα, δηλαδή με οτιδήποτε δεν έχει πάει καλά, μπορεί να έχει, δεν έχει κολλήσει σωστά, έχει κολλήσει στραβά, είναι μολυσμένο, έχει απώλεια οστού, δηλαδή μπορεί να έχουμε 4-5 εκατοστά ίσως κελίας. Οι τεχνικές είναι οι ίδιες, δηλαδή οι τεχνικές που χρησιμοποιούμε στην ανακατασκευή των σκελετικών παραμορφώσεων είναι παρόμοιες με αυτές που χρησιμοποιούμε στις... Σε ένα παραμελημένο ή σε ένα τραύμα, σε ένα κάταγμα που δεν πήγε καλά. Γιατί μπορεί ένα τραύμα, με ένα τραυματισμό δηλαδή ήταν πολύ βαρύς, σε ένα οστό, να οδηγεί σε μια παραμόρφωση που θα φτάσει να μοιάζει με αυτήν που θα είχε κάποιος που γεννήθηκε με σκελετικό νόσημα. Κυρία Δράκου, παρόμοιες επεμβάσεις που αφορούν στην παραμόρφωση οστών, όπως στην προκειμένη περίπτωση του μυριαίου, μπορούν να εφαρμοστούν ανεξάρτητα από την ηλικία, όπως επίσης και από την κατάσταση του οστού. Δηλαδή, για παράδειγμα, ένα άτομο που αντιμετωπίζει οστεοπαινία θα έχει λιγότερα ποσοστά επιτυχίας από τη στιγμή που αρχίζει να υπάρχει απώλεια της οστικής πυκνότητας ή της μάζας, ή στην ουσία μπορεί να αντιμετωπιστεί και σε παρόμοιες περιπτώσεις. Τροποποιούμε λίγο τα πρωτόκολλα. Σίγουρα ένα οστό το οποίο έχει οστεοπαινία ξεκινάει με κάποιο μικρό μειονέκτημα. Αλλά υπάρχουν τεχνικές οι οποίες μπορούν να αντιρροπήσουν αυτό το μειονέκτημα και βέβαια από την πρώτη στιγμή ξεκινάει παράλληλα και μια θεραπεία υποκατάστασης του οστού από το στόμα του ή ενδοφλέβια. Δηλαδή έχουμε στην ομάδα μας και ειδικούς ενδοκρινολόγους και γιατρούς οι οποίοι είναι εξειδικευμένοι στα μεταβολικά νοσήματα, οι οποίοι στηρίζουν τον ασθενή, τις ανάγκες του δηλαδή, από την πρώτη μέρα του χειρουργείου έως όσο χρειαστεί. Σωστά. Θέλω να ρωτήσω για κάτι άλλο. Εφόσον το Λαϊκό Νοσοκομείο Αθηνών είναι ένα κέντρο αναφοράς για την αντιμετώπιση σκελετικών παραμορφώσεων των μακρών οστών, άρα είναι κάτι εξαιρετικό, υποθέτω ότι θα υπάρχει και μία λίστα ενδιαφερομένων για να πραγματοποιήσουν παρόμοιες επεμβάσεις. Δηλαδή ότι υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον από πολλούς να έρθουν για να αποκατασταθούν τα προβλήματα αυτά. Ναι. Πώς το διαχειρίζεστε και αυτό, γιατί είναι προφανώς ένα άλλο ζήτημα, ή πώς το διαχειρίζεστε το νοσοκομείο, μάλλον γιατί προφανώς και εκεί πέρα ισχύουν άλλα πρωτόκολλα, προτεραιότητας, να το πούμε απλά. Το καλό που έχει ένας φάρος, όπως είχα ξεκινήσει να λέω στην αρχή, δηλαδή ένα κέντρο πυρογνωμοσύνης σε συγκεκριμένο τομέα, είναι ότι μπορεί και διαχειρίζεται με προτεραιότητα τα σπάνια περιστατικά ή τα πολύ δύσκολα και τα περίπλοκα. Οι ασθενείς καθ' αυτή με τα σπάνια νοσήματα δεν είναι πάρα πολύ, με την έννοια ότι δεν έχουμε δηλαδή ατελείωτες λίστες. Μπορούμε εύκολα να τους διεκπαιρεώσουμε. Είναι επεμβάσεις βέβαια υψηλού κόστους, το οποίο οπωσδήποτε τις επομίζεται φυσικά το δημόσιο, δεν έχει να κάνει με τον ασθενή καθόλου. Όσον αφορά τις επεμβάσεις που είναι ανακατασκευής και οφείλονται σε τραυματισμούς βαρύς κτλ., εκεί θα πρέπει επί της ουσίας να τους ο ασθενής είτε να το γνωρίζει από μόνος του, είτε θα πρέπει ο ορθοπαιδικός του ή κάποιοι άλλοι γιατροί να τον στείλουν, αυτό που λέμε να τον παραπέμψουν. Έτσι. Και κάπως έτσι, ας το πούμε, προχωράμε. Γιατί βέβαια υπάρχει και η τακτική, ας πούμε, τα περιστατικά, τα οποία είναι και τα πιο κοινά και βεβαίως και αυτά δεν μπορούμε να τα παραμελήσουμε. Κυρλούν παράλληλα με τον κεντρικό κορμό και των σπανίων ασθενών. Κυρία Δράκου, θυμόσαστε ποια είναι η μικρότερη ηλικία στην οποία έχει πραγματοποιηθεί η επέμβαση για την αντιμετώπιση παραμόρφωσης οστού? Στο νοσοκομείο σας, δηλαδή από τα δικά σας τα χέρια και την ομάδα σας. Ναι, εδώ ξεκινάμε από τα 13. Γιατί το νοσοκομείο σε αυτή τη φάση, ενώ υπάρχει όμως βέβαια η πρόβλεψη να ανοίξει και σε μικρότερες ηλικίες, γιατί ήδη δεχόμαστε ασθενείς μικρούς για μεταμοσχεύσεις, γιατί είναι και κέντρο μεταμοσχεύσεων το Λαϊκό. Οπότε από τη στιγμή λοιπόν που άνοιξε ο δρόμος και έρχονται μικροί ασθενείς, ίσως να μπορέσουμε σύντομα και εμείς να κατέβουμε λίγο στην ηλικία. Βέβαια, στο κέντρο πυρογνωμοσύνης έχουμε μαζί μας την παιδιατρική κλινική του νοσοκομείου Αγλαία Κυριακού, τη δεύτερη. Οπότε, εάν
Σε αυτή τη φάση πρέπει απαραίτητα να ο ασθενής, ο μικρός ή μικρή ασθενής να χειρουργηθεί στο παίδον, μπορούμε να του να γίνει στο παίδον, όπου εγώ μπορώ να μεταβαίνω και να βοηθάω τον χειρουργό όταν χρειάζεται μια εξειδικευμένη δηλαδή τεχνική προσέγγιση που ενδεχομένως οι τοπικοί χειρουργοί δεν την έχουν. Εξαιρετικό, έχουμε λοιπόν ναι. εναλλακτικές. Και η μεγαλύτερη ηλικία? Η μεγαλύτερη ηλικία μπορώ να πω ότι δεν είναι όσον αφορά το σκελετικό νόσημα, η μεγαλύτερη ηλικία είναι τα 17-18 χρόνια. Συνήθως δηλαδή όλοι οι ασθενείς κάπου εκεί την κάνουν την επέμβαση όταν χρειάζεται ή έχουν χειρουργηθεί κάπου αλλού, εν πάση περιπτώσει. Αλλά σε επίπεδο αντιμετώπιση ασθενών με πολύπλοκο πρόβλημα μετά από τροχέα και τα καταλαβαίνετε ότι οι ηλικίες έχουν φτάσει και είναι και 70 και 74. Μπορεί να γίνει λοιπόν. Ο μεγαλύτερος ασθενής είναι 74 ετών. Μάλιστα. Μάλιστα. Και η μικρότερη είναι 12. Να έρθουμε και στο κομμάτι το συναισθηματικό. Υποθέτω ότι αυτό σας έδωσε μια πολύ μεγάλη χαρά και ικανοποίηση, το να πετύχετε τη διενέργεια μιας τόσο εξειδικευμένης επέμβασης μαζί με την ομάδα σας. Ναι, είναι κάτι το οποίο το προγραμματίζαμε, το μελετούσαμε σχεδόν 2 μήνες. Δηλαδή όσο κράτησε το lockdown, ας πούμε, τον κορονοϊό, ήμασταν σε συνέχεια σε επαφή με τους μηχανικούς στο Πανεπιστήμιο του Μπέλγκης της Ζυρίχης και είχαμε ανταλλάξει τουλάχιστον 12 διαφορετικά σχέδια. Οπότε ήταν και μια χαρά και η αγωνία και θέλαμε να πετύχει και είχαμε προετοιμάσει και την ασθενή. Και τελικά ναι, γίναν όλα όπως τα είχαμε σχεδιάσει. Επομένως το lockdown για την περίπτωση των επιστημόνων, ειδικά όσων είναι και στο κομμάτι της έρευνας, είναι μία πρόκληση για μας να πετύχουν καλό, τους στόχους. Εμάς μας βγήκε σε καλό. Να ρωτήσω, σας τηλεφωνούν κομωτινέοι που έχουν έτσι παρόμοια προβλήματα ή και πιο απλά προβλήματα και χρειάζονται ένα χειρουργείο οστών? Δηλαδή, ποια είναι η επαφή που έχετε με τον κόσμο της Κομωτινής και της Θράκης? Γιατί έχετε περάσει και από νοσοκομεία της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στη θητεία σας. Ναι, έχω περάσει για 1,5 χρόνο, είμαστε στο νοσοκομείο της Καβάλας όταν ξεκινούσα. Η αλήθεια είναι ότι με τους Κομωτινέους έχω χάσει την επαφή. Νομίζω ότι μερικές φορές παίρνουν, ρωτάνε κάποιοι τη γνώμη μου κτλ. Αλλά τελικά ίσως η απόσταση είναι μακριά η Αθήνα. Δηλαδή, εγώ σαν Θρακιώτισσα, να πω και την αλήθεια, ποτέ δεν περίμενα ότι θα καταλήξω στην Αθήνα να δουλεύω σε νοσοκομείο. Ίσως εμείς λοιπόν οι Θρακιώτισσες αισθανόμαστε ότι η Αθήνα είναι πολύ μακριά και προτιμούν τη Θεσσαλονίκη, ίσως και την Αλεξανδρούπολη τώρα που έχει ανοίξει και το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο και κάνουν αρκετές επεμβάσεις. Δεν έχει φτάσει Κομωτινέως ακόμα εδώ. Τι να πω, σε αυτή την περίπτωση απλά όποιος χρειαστεί. Όποιος χρειαστεί. Ξέρω ότι θα είναι στα καλύτερα χέρια. Θα ξέρει ότι έχει σπίτι στην σωστό, Αθήνα. Σωστό. Είναι το σπίτι του, το ορθοπαιδικό σπίτι των Κομωτινέων είναι στο Λαϊκό Νοσοκομείο. Εγώ θέλω πριν κλείσουμε, κυρία Δράκου, να μου πείτε πόσο αισιόδοξα είναι τα πράγματα σε αυτό το τομέα της χειρουργικής των ορθοπαιδικών, όχι μόνο για τα σπάνια νοσήματα των οστών, τα οποία είναι πολύ εξειδικευμένα, όπως είπατε, και είναι 1/100.000, αλλά και για προβλήματα μετά από ένα τροχαίο ατυχήμα ή από ίσως άλλα ζητήματα που προκύπτουν λόγω ηλικίας και συνθήκων ζωής. Δηλαδή, πόσο πιο αισιόδοξοι είμαστε με το πέρασμα του χρόνου στα ορθοπαιδικά ζητήματα που χρειάζονται χειρουργείο? Η ορθοπαιδική ευτυχώς είναι μια ειδικότητα η οποία εξαρτάται απολύτως από την τεχνολογία αιχμής. Δηλαδή ενώ ακόμη και η γενική χειρουργική μπορεί, ας το πούμε σε εισαγωγικά, να βολεύεται και με πιο κλασικές τεχνικές, εμείς έχουμε πάρα πολύ, έχουμε δηλαδή απίστευτη γκάμα. Τα πεδία μας συνέχεια διευρύνονται και τα νέα υλικά, τα πρωτοποριακά, όσο αναπτύσσεται η τεχνολογία, αναπτύσσεται και η ορθοπαιδική. Οπότε είμαστε εξαιρετικά αισιόδοξοι. Υπάρχουν πάρα πολλές, δηλαδή οι ορίζοντες είναι ανοιχτοί. Έχουμε πάρα πολλά να δούμε. Και αυτό που θέλουμε είναι να κρατήσουμε την Ελλάδα στην Ευρώπη σε αυτή την έννοια, στο επιστημονικό πεδίο. Γιατί χάσαμε κάποια χρόνια, μείναμε λίγο πίσω, ήταν και τα οικονομικά μας δεν πήγαιναν καλά. Σωστά. Γιατί δυστυχώς η τεχνολογία αιχμής έρχεται και συνοδεύεται και από κάποιο κόστος. Και ας το πούμε μια επένδυση πρέπει να κάνει το Εθνικό Σύστημα Υγείας.
Οπότε θέλω να πω λοιπόν ότι εμείς είμαστε πάρα πολύ αισιόδοξοι και όλα είναι μπροστά μας. Τα καλύτερα είναι μπροστά και στην ορθοπαιδική. Αυτό το κρατάμε και είναι ένα πολύ αισιόδοξο μήνυμα και όταν έρχεται και από μία πετυχημένη χειρουργό στο τομέα της ορθοπαιδικής με μια καινοτόμα στην ουσία επέμβαση, πραγματικά μας κάνει καλό και το χρειαζόμαστε μετά την καραντίνα και βέβαια μετά την COVID-19 που συνεχίζεται. Τίποτα δεν έχει τελειώσει, ούτε θα τελειώσει τόσο εύκολα. Ελπίζω ότι θα τελειώσουν όλα. Μακάρι. Εγώ χάρηκα πάρα πολύ που σας ακούσαμε και μοιραστήκαμε καλά νέα και μια μεγάλη επιτυχία από μια κομμωτινέα γιατρό που μετρά πολλές επιτυχίες στο ενεργητικό της. Εύχομαι καλή συνέχεια και να έχετε πάντα στήριξη στη δουλειά σας και στο ερευνητικό σας έργο, που είναι το βασικό κομμάτι. Είναι η ασθενής μου. Μπορείτε φανταστείτε πόσοι είναι, όλη μου η δύναμη είναι αυτή. Δεν υπάρχει άλλη στήριξη. Οπωσδήποτε η οικογένεια, οι φίλοι, αλλά οι ασθενείς είναι η απίστευτη δύναμη. Η δική μου τουλάχιστον δύναμη. Σωστά. Έχετε και δίκιο. Να πω ότι μου λείπετε. Να μας έρθετε. Να μας έρθετε και στο Διάβλο, στο στούντιο. Και θα δώσετε και θερμά χαιρετίσματα στο Δήμαρχο που είναι και συμμαθητής μου από το Δημοτικό, ας πούμε, και χαίρομαι πάρα πολύ που τον βλέπω στα μέσα. Πολύ ωραία. Θα χαρούμε στην επανεκκίνηση να γίνει μια εκδήλωση με το Δήμο Κομωτινής που να πέσουν στο τραπέζι αυτά τα θέματα της κίνησης, της αποκατάστασης. Έχουμε και το ΤΕΦΑ εδώ. Εγώ τους προσκαλώ. Και καινούριο νοσοκομείο. Καθίστε λίγο. Να γίνει πρώτα, κυρία Δράκου, και ποιοι θα το στελεχώσουν, γιατί είναι μεγάλη ιστορία. Λοιπόν, να είστε καλά. Σας περιμένουμε. Ευχαριστώ πολύ. Και πάντα επιτυχίες. Γεια σας. Γεια σας.